Ο αγαπητός συνάδελφος Γιώργος Βλάχος και η κυρία Έλλη Μελέμη είναι δικηγόρος και θα μας βοηθήσει να διευκρινίσουμε κάποια σημεία, κυρίως που αφορούν τα κίνητα λίγο αργότερα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κυρία Μελέμη. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα με τους υποψηφίους στις αυτοδιοικητικές εκλογές, το πρώτο μισό του δελτίου, για περίπου 30 λεπτά, ίσως λίγο λιγότερο. Θα μιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας και θα είναι η παρέμβαση της κυρίας Ζούρου καθοριστική. Και το δεύτερο μισάωρο του δελτίου θα το αφιερώσουμε αποκλειστικά σε εκείνη και στην υποψηφιότητά της για την περιφέρεια Αττικής. Θα μιλήσουμε αποκλειστικά για το πρόγραμμα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και είναι σχετικό με την υποψηφιότητά της. Ας ξεκινήσουμε όμως από αυτό που προτάξαμε πρώτο, τις αντιδράσεις, πριν πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις, και να ζητήσω από τον Γιώργο Βλάχο ρεπορτάζ, πληροφορίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένιγμα είναι η στάση του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν έχει ξεκαθαριστεί, υπάρχει διαφωνία για το θέμα των τραπεζών. Επισημαίνω ότι κυρίαρχο. Αφορά την τροπολογία για τις ενδομηλικές συναλλαγές. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν ήταν, Γιώργο? Βεβαίως, πατρελάς. Και αμέσως μετά πάμε στις αντιδράσεις. Κυρία Δούρου, νομίζω ότι θα, και εσείς θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Βλάχο, εννοείται στην Επιτροπή. Όχι, στην Βουλή. Στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια με τις απολύσεις των. Νομίζω τότε εσείς έχετε πια καλύτερο ρεπορτάζ από ό,τι έχω. 21 βουλευτές αποσυζητάνε του. Από ό,τι έχω εγώ και δεν έχει να κάνει βέβαια με. Ήσασταν ευγενικός. Με κλείσιμο ματιού προς συμφέροντα τα οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου πατριωτικά. Έχει να κάνει με ανελημμένες υποχρεώσεις και αυτό σας προκαλώ αύριο να το ελέγξετε για να μην αφήσουμε μία αχλή ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σειρά του έγινε ένα συστημικό κόμμα που απλώς έχει επιλέξει η πλευρά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά εγώ θέλω να σας πω το εξής. Γιατί είμαστε 72. Στην πολιτική, κυρία Δούρου, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Συμφωνώ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι από την τσέπη μου θα χαθεί ένα δίσκο από την τσέπη του Πετρελαίου. Γιώργο, μιλάμε για την επικαιρότητα. Όχι, μα είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Να δώσει μια πάτση, μην μείνουμε σε αυτό. Σας λέω, κύριε Βλάχο, ενώ θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να κάνουμε άλλη μια κοκορομαχία, ελέγξτε σας παρακαλώ, γιατί από τους 72 βουλευτές απουσίαζαν 21. Διότι μπορεί να παρουσιαστεί αυτό που κάποια διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης τροφοδοτούν, ότι όλοι οι ίδιοι είναι μια αντιπολιτική ρητορία. Συμφωνούμε σε αυτό. Και μας τσουβαλιάζουν. Νομίζω ότι ο κύριος Βλάχος θα το ελέγξει και αύριο θα αύριο. Τη Δευτέρα θα το δείτε, γιατί ωραία. Είναι κρίμα, επαναλαμβάνω, να θρέφουμε μια αντιπολιτική ρητορία όλοι το ίδιο είμαστε. Είναι μεγάλο τώρα. Θέμα πάντως. Τώρα πάμε στις αντιδράσεις, σας παρακαλώ. Έχουμε δομήσει ως εξής. Έχουμε βάλει, προτάξαμε τις αντιδράσεις λόγω του προβλήματος με τους φαρμακοποιούς. Θα πάμε μετά στο πολιτικό κομμάτι και μετά θα πάμε και στην καταγγελία του κυρίου Τσίπρα. Είναι τα τρία βήματα για να δούμε την επικαιρότητα σήμερα. Ας πάμε, ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από τις αντιδράσεις. Έτσι, ένα σχόλιο. Πάντως θέλω να πω το εξής. Τα προβλήματα είναι. Ναι, και να πάρω το σκυτάλι από αυτά που παρουσίασε ο κύριος Βλάχος. Μακάρι να ήταν μόνο το γάλα. Δεν το υποτιμώ. Μιλάμε για την κτηνοτροφία, μιλάμε για τους αγρότες, όπου πάρα πολλοί στα προγράμματά τους, στα προεκλογικά και πάρα πολλές φορές, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τους είχε περίοπτη θέση. Είχε φροντίσει να τους αντιμετωπίζει ως μια δεξαμενή ψηφοφόρων. Αν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, ανεβαίναν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πάνω στα τρακτέρ. Όταν ήταν στην κυβέρνηση, ανεβαίναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάνω στα τρακτέρ. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, κύριε Βλάχο. Τα λέω καλά, τα θυμάμαι καλά. Και σήμερα λοιπόν, που πραγματικά έχουμε ανάγκη να στηθεί η χώρα στα πόδια της, να κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση, είδατε τι έγινε με το γάλα και ποιοι βουλευτές λειτουργήσαν ως σαν να είναι καλοί πρεσβευτές μεγάλων ευρωπαϊκών βιομηχανιών, εις βάρος αφενός των Ελλήνων κτηνοτρόφων, όμως εις βάρος και των καταναλωτών, των δικών σας παιδιών, εμού, του κύριου Βλάχου. Τώρα, όμως, τι είπε ο κύριος Βλάχος? Είπε ότι στήθηκε ένα τετραήμερο αντάρτικου σε σχέση με κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι άλλοι από τα αστικά κέντρα τους κατηγορούσαν και τους λέγανε ότι λαϊκίζεται, κάνοντας την άκρη τα ζητήματα υγείας και τα ζητήματα κέρδους, κόστους σε σχέση με τους αγρότες. Και περνάει από κάτω, όπως φρόντισε να μας θυμίσει ο κύριος Βλάχος, το ζήτημα των εργασιακών ανατροπών. Μα να σας πω κάτι, δεν περνάει από κάτω. Τώρα τα μάθαμε. Δεν τα ξέραμε μέχρι χθες. Θέλω να πω, όταν συζητούσαμε για το γάλα, δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Το μάθαμε μόλις χθες το βράδυ. Και μάλιστα να σας πω κάτι, ούτε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ που δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είναι όλα αυτά που έγραφε. Σήμερα αντιληφθήκαμε το μέγεθος. Έχετε δίκιο όσον αφορά τη διαδικασία, δηλαδή ότι πραγματικά χθες
εστάλησαν 155 και πλέον σελίδες. 191. Όμως, λοιπόν, όμως λέω το εξής. Ο Βλάχος ή η Δούρου δεν έχουν κληρονομικό χάρισμα. Απλώς παρακολουθούν όσο οφείλουν, εγώ πια ως πολίτης και ο κύριος Βλάχος ως λειτουργός της ενημέρωσης, τι έχει ψηφιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και άρα ο Βλάχος δεν πέφτει αυτά σύννεφα όταν για άλλη μια φορά λέει ότι αυτή τη στιγμή πάνε να ψηφιστούν πακέτο εφαρμοστικοί νόμοι που αφορούν, επαναλαμβάνω, χωρίς σύγχρονος υπερβολής, γιατί απεχθάνω με την υπερβολή, μεσαίωνα. Λοιπόν, τώρα, τι ζήσαμε. Και τι θα ζήσουμε. Ζήσαμε τρεις μέρες το παιχνίδι ποιοι είναι οι ευπατρίδιδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν το κοινό καλό και ποιοι είναι οι λαϊκιστές που πάνε με τους κτηνοτρόφους. Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες είμαι σίγουρη ότι απέναντι στον κύριο Βλάχο και σε εσάς θα στηθούν βουλευτές που θα ολοφύρονται για το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο σε έναν εργαζόμενο των 30 χρόνων δεν θα είναι σε θέση να του διασφαλίσει παραπάνω από 300 ευρώ σύνταξη, αλλά το βράδυ. Θα σηκώσουν κυρία το χεράκι τους και θα πούνε ναι σε όλα. Πριν πάμε στο πολιτικό, το οποίο θα το δούμε αμέσως μετά και σε μεγαλύτερη έκταση. Να μείνω στο ιατρικό και θέλω. Όχι, σας παρακαλώ. Θέλω να μείνουμε λιγάκι στο θέμα και στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Με τα φαρμακεία. Απόψε. Με τα φαρμακεία. Δηλαδή, αν δείτε την εικόνα, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Μιλάμε ότι στείνονται άνθρωποι 3 ώρες στην ουρά. Ναι. Φτάνει η ώρα να φτάσουν στο φαρμακείο μπροστά. Είναι μόλις 4 φαρμακεία ανοιχτά στο Δήμο Αθηναίων. Ναι. 4. 35 στην Αττική. Είναι 1 στα 110, νομίζω. Ναι. Φτάνει λοιπόν μετά από 2 ώρες, δεν υπάρχει το φάρμακο. Γιατί όταν είναι ένα φαρμακείο, για πόσους να έχει φάρμακα, και φεύγει και πάει και στείνεται σε άλλη ουρά άλλες 3 ώρες. Και ξέρετε, δεν είναι άνθρωποι που πάνε να αγοράσουν παπούτσια, γλυκά ή παγωτό. Προφανώς δεν πας για πλάκα στο φαρμακείο. Πώς σχολιάζετε την αντίδραση των φαρμακοποιών και την κινητοποίηση? Αλλά να σας πω κάτι, δεν θα πέσουμε και 4 από τα σύννεφα ή από τα τηλεπαράθυρά μας και άλλοι τόσοι από τον καναπέ που μας παρακολουθούν, οι περισσότεροι. Όλο αυτό το πράγμα δεν έτυχε, πέτυχε. Όταν πας να ακουμπήσεις τα ζητήματα της υγείας και του φαρμάκου, τότε θέλεις πολύ υπομονή, θέλεις πολύ αξιοπρέπεια και δεν ξέρω πια σε ποιον Έλληνα πολίτη έχει περισσέψει με έναν υπουργό υγείας, ο οποίος έχει σπάσει σε τηλεοπτικές εμφανίσεις το ρεκόρ δημοσιογράφων που έχουν καθημερινή εκπομπή, ο οποίος αρνείται να δει ότι στην περιφέρεια Αττικής τουλάχιστον, πιστέψτε με, οργώνω τις γειτονιές, μπορούμε να μιλάμε για υγειονομική βόμβα. Έχουν αυξηθεί κρούσματα ασθενειών που. Πετάτε την μπάλα στην κερκίδα. Δεν την πετάω καθόλου. Εγώ ρωτάω για τις φαρμακοποιούς. Δεν την πετάω καθόλου. Συμφωνείτε ή όχι. Μα με συγχωρείτε. Όπως ο συγκεκριμένος αρμόδιος υπουργός, και δυστυχώς δεν είναι να στοχοποιούμε έναν υπουργό, διότι ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, πού είναι? Μάλιστα. Είναι διακοπές? Δεν βλέπει τι κάνουν οι υφιστάμενοι του? Εδώ λοιπόν και πάρα πολλούς μήνες, με τη λογική της αλαμοποίησης, στην αρχή μας ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά μας ήταν οι μικρομεσαίοι, μετά θα μας ήταν οι γιατροί, μετά μας ήταν οι δάσκαλοι και τώρα μας ήταν οι φαρμακοποιοί. Έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος με συγχωρείτε. Δεν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι να σας απαντήσω? Αν συμφωνείτε δηλαδή, με την κινητοποίηση των φαρμακοποιών. Εσείς τι λέτε, δηλαδή, ότι η κινητοποίηση των φαρμακοποιών προέρχεται από μια λογική ότι θέλουν οι φαρμακοποιοί να πεθάνουν πολίτες? Γιατί κάνουν οι φαρμακοποιοί απεργία αυτή τη στιγμή? Ποιον τιμωρούν? Α, με συγχωρείτε κύριε Σπολιόπουλε, γιατί είστε χρόνια δημοσιογράφος. Τι θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Να βάλει τη Δούρου απέναντι στο Βλάχο και το Βλάχο απέναντι στο Σπολιόπουλο. Εμείς τουλάχιστον σε αυτό το στούντιο ας μην το κάνουμε. Να σας το πω αλλιώς. Δεν βρίσκεται ότι είναι υπερβολή να υπάρχουν 4 φαρμακεία σε ολόκληρη την Αθήνα, κυρία Δούρου. Εγώ αυτό θέλω να πείτε. Εγώ δέχομαι ότι οι άνθρωποι πρέπει να κινητοποιηθούν. Απεργούν. Είναι σαν να μου λέτε, να σας πω κάτι. Κάποιοι δεν κατηγορούν εσάς τους δημοσιογράφους όταν γίνονται τρομερές κινητοποίησεις και από τη ΓΕΣΕ και από την ΑΔΕΔΗ και την ίδια μέρα, απεργείται. Και δεν δείχνετε το δίκα αγώνα των πολιτών. Κυρία Δούρου, μπορώ να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω, υπάρχει πάντα αντίλογος. Είναι ορισμένα επαγγέλματα και μέσα σε αυτούς βάζω και το θέμα των φαρμακοποιών ή των γιατρών ή του ΕΚΑΒ, που εκ της φύσεως του επαγγέλματος δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις παραδοσιακές τακτικές του συνδικαλισμού της απεργίας. Έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Μεγαλύτερη ζημιά έκανε σήμερα ο κύριος Λουράντος και τον καλό να ανοίξει τα φαρμακεία, έστω τα μισά, με αυτό που είπε σε μια τηλεόραση στο Sky. Τι είπε ο κύριος Λουράντος? Ρε μάγκες, εντάξει, γιατί δεν ανοίγετε το φαγοπότι που έγινε στο χώρο της υγείας με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας? Διότι η χώρα, κυρία Δούρου, δεν χρεοκόπησε από τον φαρμακοποιό,
χρεοκόπησε από το μεγάλο φαγωπότη που έγινε αυτό που είπατε, στην δεν υγεία, το λένε όλοι. Στα αξιοπλιστικά και στα δημόσια όλοι. Ολυμπιακά έργα. Αυτό που λέτε, εγώ δεν αυτό το θα όλοι. Έκανα σημαία αν ήμουν άλλο Ντοράδος. Αυτό θα έκανα σημαία και θα του έκανε μεγαλύτερη ζημιά. Κύριε Βλάχο, να σα πω κάτι. Αυτό θα ακουγόταν εδώ. Σε αυτό το στούντιο. Έχετε την εντύπωση ότι όταν, και δεν έχω κανένα λόγο ούτε εσείς να παίρνετε τα δίκαια ενός κλάδου ή κάποιου άλλου, όταν αυτά υπόνονται άλλοι συνάδελφοί σας που μπορεί και να αισθάνονται προσβολή, να τους λέω συναδέλφους σας, ότι αυτά τα πράγματα μεταδίδουν. Να παρακαλέσω να πάμε αμέσως μετά στο πολιτικό, αλλά θέλω να ακούσουμε και την κυρία Μελέμ, ίσως με, όχι με την ιδιότητα της νομικού, αλλά μιας γυναίκας που βιώνει αυτό που βιώνει η υπόλοιπη κοινωνία. Πώς σχολιάζεται την απεργία τη συγκεκριμένη και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα φαρμακεία, κυρία Μελένη? Καταρχήν, καλησπέρα σας. Ήμουν και εγώ σήμερα μάρτυρας μιας τέτοιας ουράς. Σε ποια περιοχή? Στην Πατησίων, απέναντι από το Πολυτεχνείο, είναι ένα φαρμακείο που εφημερεύει, για όσους δεν το ξέρουν. Πόσο μεγάλη ήταν η ουρά? Ήταν περίπου 1,5 τετράγωνο. Λοιπόν, το πρόσεξα γιατί υπήρχαν κάποιοι διαπλεκτισμοί απ' έξω. Λογικό. Ναι, μάλλον οι άνθρωποι για την ουρά. Λογικό είναι, υπάρχει και εκνευρισμός. Κάτι που πραγματικά με έκανε να σκεφτώ είναι αν η πολιτεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να μην θέσει σε κίνδυνο ζωής τους ανθρώπους. Όλο αυτό το πράγμα είναι δημόσιος κίνδυνος. Τι να κάνει τη στρατευσή. Συγγνώμη, με έκανε, σας είπα, με έκανε να σκεφτώ. Δημοκρατία, ο καθένας είναι υπεύθυνος. Όχι, όχι. Υπόθηκε ότι δεν τηρήθηκαν εκ του νόμου οφειλόμενα όρια ποσοστός φαρμακευτικής λειτουργίας των φαρμακευτικών. Γιατί του κάνει κακό αυτή η ιστορία. Συγγνώμη, κύριε Βλάχο, αν με αφήσετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, θα δείτε ότι έχω απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν από τον νόμο όρια. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το να στοχοποιούμε έναν ολόκληρο κλάδο. Τον στοχοποιούμε. Και μάλιστα τον επικεφαλής του. Προφανώς και τους στοχοποιούμε. Εγώ το λέω, τους στοχοποιούμε. Ναι, επαναλαμβάνω. Ο οποίος κιόλας. Του ζητώ. Δεν έχω κανένα λόγο. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Διάλογο που κάνω, κύριε Σπυλιόπουλο. Απλώς λέω ότι η κυρία Μελέμη, για παράδειγμα, πιάνει την ιστορία ή ο κύριος Σπυλιόπουλος από το τέλος. Δηλαδή, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε μια απεριακή κινητοποίηση των φαρμακοποιών, που βλέπετε κιόλας ότι δεν είναι μια απεριακή κινητοποίηση που εντέλεται από κάποιο κόμμα. Είναι όλοι μαζί οι φαρμακοποιοί. Λέω, πιάνουμε. Κάνει κακό. Μα φαντάζομαι, εμείς δεν είμαστε σύμβουλοι επικοινωνίας του κ. Λουράντου. Λέω όμως, δεν πάμε πίσω. Στην εικόνα του. Δεν πάμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει με την ιστορία του φαρμάκου, με τις φαρμακοβιομηχανίες, με το τι έχουν υποστεί οι φαρμακοποιοί. Λέω στην κυρία Μελέμη. Θέλετε να απαντήσω? Ναι, κυρία Μελέμη, γιατί. Απλώς λέω ότι εδώ πέρα δεν είναι σε κάποια η ευαισθησία μοιρασμένη σε κάποιο τηλεπαράθυρο από τα τρία που έχουμε και σε κάποιο άλλο. Δεν θα μπορούσα να σα πω, κυρία Μελέμη, ότι και εγώ όταν άκουσα ότι πρόκειται οι φαρμακοποιοί να προβούν σε απεργία, ανησύχησα, γιατί έχω μητέρα σε πολύ μεγάλη ηλικία και αντιλαμβάνεστε ότι δεν αισθάνομαι ασφάλεια. Όμως η απάντηση δεν είναι να στραφεί, επαναλαμβάνω, η Δούρου, ο Βλάχος, η Μελέμη απέναντι στους φαρμακοποιούς και να παίρνουμε το σημερινό 24ωρο. Συμφωνώ απόλυτα. Διότι κάπως έτσι 3,5 χρόνια οι μνημονιακές κυβερνήσεις κατόρθωσαν να διαιρέσουν την ελληνική κοινωνία και να μας βάλουν όλους εναντίον όλων. Δεν είναι καλό τον κύριο Λουράντο, επικαλούμε την υπευθυνότητα του. Πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δεν είναι καλό, επικαλούμε την υπευθυνότητα πάμε στον κόσμο. Αλλά η πολιτική ταγή πρέπει να τη δείχνουμε πρώτα. Το είπατε, είπατε ότι έχετε μια μητέρα που ανησυχείτε. Είστε ένας άνθρωπος. Αλλά αυτό δεν θα με κάνει εναντίον των φαρμακοποιών. Πάμε σας παρακαλώ, λίγο στη Βουλή να δούμε το κλίμα που υπάρχει για το πολυνομοσχέδιο, το οποίο έχει εισηχθεί για συζήτηση και ψηφοφορία, και στις εσωτερικές αντιδράσεις που υπάρχουν, αλλά και στις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με σαφώς καλύτερους όρους για την κυβέρνηση προχωρά το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές προτάσεις του ΟΟΣΑ, τις ρυθμίσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη φορολογία. Οι αλλαγές στο θέμα του γάλακτος εκτόνωσαν σε μεγάλο βαθμό την ένταση που υπήρχε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αλλά και η παρέμβαση του Πρωθυπουργού βοήθησε στην αναθεώρηση της τάσης πολλών διαφωνούντων βουλευτών. Μετά το μήνυμα Σαμαρά και τη συμφωνία Χατζηδάκη-Τσαφτάρη για γάλα τριών κατηγοριών, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να προχωρά συντεταγμένα για το πολυνομοσχέδιο. Ενώ και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, που αποτελούσε μεγάλο πονοκέφαλο, δήλωσε ότι απέτρεψε τα χειρότερα και θα υπερψηφίσει. Με την κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι αλλαγές αυτές γίνονται πραγματικότητα.
Στο Πασόκ, Μωραΐτης και Κασίς που είχαν ανεβάσει τους τόνους έκριναν θετικές τις αλλαγές που έγιναν και το κλίμα ηρέμησε. Με την έξοδο της χώρας από την κρίση, συνδύασε την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Η μάχη αυτή ξεκινάει αύριο στη Βουλή. Όπου δεν δίνουμε μία μάχη για το ένα ή το άλλο μέτρο, μία μάχη οριακή, όπου είμαστε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, κάνουμε ένα συμβιβασμό. Εδώ καταθέτουμε ενώπιον του ελληνικού λαού ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Είναι κρίμα να αδικούμε τον εαυτό μας, να αυτοενοχοποιηθούμε. Εσείς έχετε πάθει πια από αυτό το θέατρο και, και το δύο ειδών δημοκρατία, λέγω, δύο ειδών ταχυτήτων δημοκρατία. Έμπλεη συμπάθειας και ίκτου για τους Έλληνες η πολιτική του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας στα τηλεπαράθυρα. Ναι, σε όλα, όπως λέγαμε και με τον κύριο Βλάχο, το βράδυ μέσα στην ελληνική Ολομέλεια. Το έζησα αρκετές φορές, πρέπει να σας πω, μέσα σε αυτούς τους 22 μήνες, όπου μου είχε συμβεί μέσα στην ίδια μέρα να είμαι με εκπρόσωπο του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας καλή ώρα σε μια εκπομπή, να μην ξέρεις ποιος είναι ποιος, να με υπερφαλαγγίζει όσον αφορά τα τραγικά αποτελέσματα των μέτρων που ερχόντουσαν εκείνο το βράδυ στη Βουλή και το βράδυ να ακούω το όνομά του, κύριε Βλάχο. Και να ακούω ένα ναι. Τώρα, να σας πω, ως πολίτης και φαντάζομαι όλοι εδώ, ευχόμαστε κάποιοι να το ξανασκεφτούν. Και να χάσουν δουλειά τους για δύο χρόνια. Να το ξανασκεφτούν. Και να χάσουν δουλειά τους για δύο χρόνια. Να το ξανασκεφτούν, κύριε Βλάχο. Όλος ο κόσμος θέλει να βρει τη δουλειά του για τα επόμενα δύο χρόνια. Άρα και οι βουλευτές θέλουν για δύο χρόνια να είναι βουλευτές. Θέλω, κύριε Βλάχο, να. Το μόνο ερώτημα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτός είναι. Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση. Όσο δεν βγάζει ανακοίνωση, υπάρχει εκνευρισμός. Ωραία, να αφήσουμε λίγο τον κύριο Παπανδρέου, σας παρακαλώ. Πάντως θέλω, κυρία να, Δούρου, πιστεύω, κυρία Δούρου, κυρία θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι για όλους δουλειά τα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, εάν ενδεχομένως, κύριε Βλάχο, αλλά αν ας πούμε προχωρήσουμε στην περαιτέρω απομείωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αυτό που περιμένει στη στροφή είναι ζόφος. Να είναι σκότος. Δεν την κάνουν αυτή την απομείωση του Κοινοβουλίου. Την κάνουν αυτοί με τους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι βουλευτές. Κυρία Δούρου, ακούστε με λίγο. Είναι κατωτά του επίπεδου. Έχουμε μία δήλωση του κύριου Τσίπρα. Έχουμε κόψει ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό σε λίγο για τις τράπεζες, για να το δούμε αυτό, όνομα έχει ενδιαφέρον. Αλλά από αυτό που δεν ακούστηκε το απόσπασμα, υπάρχει ένα σημείο το οποίο εγώ το σημείωσα και θέλω να μου το ερμηνεύσετε ή τουλάχιστον να μου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε. Λέει ότι στην κυβέρνηση σπέβδουν να αμνηστεύσουν όσους υπογράψουν αυτό το έγκλημα και μίλησε για βαρέτητα τις ποινικές ευθύνες που δεν έρονται από την ψήφιση του νόμου και το συγκεκριμένο έγκλημα το όρισε ως κακουργηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου. Θέλετε να μου εξηγήσετε εσείς τι αντιλαμβάνεστε, τι καταλαβαίνετε? Ό,τι αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής ή η τηλεθεάτριά μας, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τις τράπεζες. Δεν μπορεί την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Δεν μιλάει εδώ για τις τράπεζες. Λέει για τα μέλη του Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας που έχει παράσει νόμος ότι δεν θα έχουν ποινικές ευθύνες. Απλώς βιαζόμαστε. Θα πήγαινε αμέσως στα διοικητικά συμβούλια. Ο κύριος Βλάχος με πρόλαβε και βοήθησε και λίγο τη ροή της εκπομπής. Όχι, ναι, και καλά κάνετε. Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ και 3,5 χρόνια λειτουργούμε, και όταν λέω λειτουργούμε, όχι η κυρία Μελέμη, ο Βλάχος, η Δούριος Πουλιόπουλος, με μία λογική ότι ό,τι και να γίνεται, η αντιμετώπιση του χρέους είναι με προτεραιότητα τις τράπεζες. Ό,τι και να γίνεται, η προτεραιότητα είναι να διασωθούν διοικητικά συμβούλια, τα οποία ενδεχομένως πάλι ο κύριος Βλάχος να έχει καλύτερο ρεπορτάζ από όλους μας, δεν είδαν καν τους μισθούς τους να μειώνονται. Ένας από τους τελευταίους φακέλους που μου ήρθε με τη βουλευτική μου ιδιότητα πριν από ένα μήνα είχε να κάνει με τις απολαβές διοικητικού συμβουλίου συγκεκριμένης τράπεζας. Και νόμιζα ότι, κύριε Βλάχο, μου κάνανε πλάκα. Έχω άδικο? Όχι. Τις οποίες την πλειοψηφία έχει το δημόσιο? Δεν νομίζω ότι υπάρχει και τράπεζα. Μπράβο, κύριε Βλάχο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια και τράπεζα. Απλώς σε ειδικούν ιδιώτες. Για δώστε μας τάξη. Τεράστια, τεράστια. Δηλαδή άθροισε τα ποσά του ενός μήνα, έτσι, και, ναι, όχι τα μπόνους, κύριε Βλάχο, και έφτανε σε δυσθεώρατα ποσά, λέει, των 400 και πάει λέγοντας του Διοικητικού Συμβουλίου πάντα, έτσι λέω, ενός. Άρα θέλω να σας πω ότι αυτό που μόλις διαβάσετε
Δεν χρειάζεται να έχει κανείς το ρεπορτάζ του Βλάχου, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει τη βουλευτική ιδιότητα και να έχει καλύτερη πρόσβαση σε τέτοιου είδους έγγραφα. Ξέρει ο κόσμος, ακόμα και αυτός που πάει στη να πάρει στην ουρά της τη σύνταξη κάθε πρώτη του μήνα, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα. Ναι. Δεν θα σας πάω στα σκάνδαλα. Έχω εδώ. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν διαχειρίζεται μόνο τις τράπεζες, κύριε Δούλου. Το ΤΑΙΠΕΔ διαχειρίζεται μια σειρά από θέματα που αφορούν ακίνητα, το δημοσίου αφορούν. Φαντάζομαι. Θέλω να πω, όλα μπαίνουν στο ίδιο ψωμί. Κάθε υπογραφή εγκυμονεί τον κίνδυνο κακουργηματικής πράξης. Όχι, ακούστε. Λέω πολύ συχνά ότι η ευμάρεια των Ελλήνων πολιτών και η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου δεν περνάει μέσα από την δικαστική οδό, κατά ανάγκη. Και νομίζω ότι και με το λόγο μου το υπηρετώ αυτό τόσα χρόνια. Ωστόσο, θα κάνατε ρεπορτάζ τις προάλλες για τη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ και τα ακίνητα, ναι, τα οποία αφορούν ιστορικά κτίρια του 1946 στην Ουάσιγκτον, του Ελληνικού Δημοσίου, ή άλλες πρεσβευτικές κατοικίες, και αναρωτιέμαι πού ο πατριωτισμός για πότε είναι. Εδώ κλείσατε την Ολυμπιακή, εσείς λέτε για το κτίριο. Την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Εγώ πιάνω σε μια τουριστική χώρα. Πιάνω την έπεισε ο Χατζηδάκης με τον Καραμαλή. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ευθύνες. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Πώς επιλέγεις να ξεπουλήσεις, θα έλεγα και σε συμβολικό επίπεδο, ιερά πράγματα του ελληνικού κράτους. Τουριστική χώρα. Δηλαδή, ο πατριωτισμός είναι πάμε στηνόμαστε με πλάτη τον άγνωστο στρατιώτη, γύρω-γύρω μας περιφρουρούνε. Και αυτό είναι ο πατριωτισμός. Η ώρα είναι και 29. Εγώ θέλω να έχουμε να δώσουμε στον αέρα ένα ακόμη απόσπασμα, το οποίο έχει ενδιαφέρον από σήμερα την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα. Θέλω όμως να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να εκμεταλλευτούμε την παρουσία της κυρίας Μελέμη για πολύ λίγο, επειδή υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα με το θέμα των πληστηριασμών των ακινήτων. Έχει λήξει ο νόμος. Όσοι μπήκαν και κατέθεσαν, από εκεί και πέρα είναι όλα ανοιχτά. Και θέλω να την παρακαλέσω να μου πει πού βρίσκεται αυτή η ιστορία με τους πληστηριασμούς, τώρα που μιλάμε. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για ένταξη στον νόμο. Ναι, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ένταξη στον νόμο. Ακόμα και όσοι είχαν τα περιθώρια ένταξη στον νόμο, ήταν πάρα πολύ λίγες, πάρα πολύ μικρή η κατηγορία των οφειλετών που το είχαν. Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία είναι ότι ο νόμος αυτός έγινε γνωστός στο κοινό παρά μόνο μετά την παύση της ισχύως του. Η αλήθεια είναι, ναι, πέρασε πολύ χαμηλά. Ναι, πέρασε χαμηλά. Ψηφίστηκε 31 Δεκεμβρίου του 2013 και ουσιαστικά η ισχύς του ήταν, σύμφωνα με τον νόμο, μέχρι 31 πρώτου του 2014, παρατάθηκε μέχρι 27 Δευτέρου. Ναι. Μάλιστα, από στοιχεία, μόνο 2.500 οφειλέτες πρόλαβαν να κάνουν την αίτηση αυτή. Δυνητικά, πόσοι θα μπορούσαν να βοηθηθούν από την ένταξή τους? Δυνητικά, να σας πω, πιστεύω εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια είναι τα κόκκινα δάνεια. Και πόσοι μπήκαν τελικά? 2.500 οφειλέτες, σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται, παρά μόνο με πάρα πολύ ειδικές προϋποθέσεις. Και αν και εφόσον, κοιτάξτε τώρα τι έχει κάνει ο νομοθέτης. Μπαίνουμε στη διαδικασία έναρξης πληστηριασμών. Έναρξης πληστηριασμών, εάν και εφόσον ο νόμος αναγεννάται ουσιαστικά, και είναι και θέμα ερμηνείας αυτό, αν αναβιώνει, αν η τράπεζα επιδώσει διαταγή πληρωμής. Σας επισημαίνω, κυρία μου, για να το ξέρετε, ότι στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει άρθρο που λέει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, εάν έχουν λεφτά, θα δίνουν τη σύνταξη. Μάλιστα. Και εγώ ρωτώ, πώς από τους συνταξιούχους πληρώνουν για πιστωτικά ιδρύματα, πληρώνουν τη δόση τους? Τι θα κάνουν αυτοί? Ούτως ή άλλως, η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας, η προστασία της πρώτης κατοικίας για τον οφειλέτη δεν αφορά ούτε δημόσιο, ούτε ταμεία, ούτε τίποτα. Αφορά μόνο ιδιώτες και πιστωτικά ιδρύματα. Τα λεφτά που θα παίρνουν στο συνταξιούχο, αυτό λέω, δεν θα παίρνει τίποτα. Λοιπόν, άρα δεν μπορώ να πληρώνω. Η περίπτωση του νόμου Κατσέλη συνεχίζει να λειτουργεί τουλάχιστον. Να είναι ένα καταφύγιο. Υπάρχει αυτή η εναλλακτική. Δεν σας άκουσα. Η περίπτωση του νόμου Κατσέλη, λέω. Είναι ο μοναδικός νόμος ο οποίος αυτή τη στιγμή προστατεύει την κυρία κατοικία και για όσους οφειλέτες υπαχθούν και για όσο ακόμα ισχύει, βέβαια, ο νόμος Κατσέλη. Γιατί ένας νέος νόμος μπορεί πάρα πολύ εύκολα αύριο να το καταργήσει. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η μοναδική σήμερα λύση για έναν άνθρωπο που είναι σαν διέξοδο. Μόνο ο νόμος Κατσέλη. Κυρία Μελέμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Βλάχο. Όχι, πριν φύγω, θέλω να πω κάτι. Μην ξεχάσετε ένα πράγμα. Ότι στην Ισπανία αυτή την εποχή. Όχι, θα το ξαναπώ. Η επανάληψη είναι επίδειρο παθήσεως. 185 σπίτια την ημέρα
διώχνουν τους ιδιοκτήτες και τα κάνουν και τα πλειστηριάζουν. Γιατί 185 την ημέρα. Να εκμυστηρευτούμε κάτι στους τηλεθεατές μας. Λέγαμε την ώρα που γινόταν το ρεπορτάζ σε σχέση με το πολυνομοσχέδιο, λέγαμε με τον κύριο Βλάχο ότι η στοχοποίηση της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και η στοχοποίηση της μικρομεσαίας επιχείρησης ξεκινάει από παλιά, δεν έτυχε, πέτυχε. Είναι στο στόχαστρο η ιδιοκτησία, η μικρομεσαία, όπως είναι στο στόχαστρο και η μικρομεσαία επιχείρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Να κλείσουμε εδώ το πρώτο κομμάτι, να ευχαριστήσω την κυρία Μελέμη, τον κύριο Βλάχο. Να δούμε την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα που αφορά τις τράπεζες και να είναι ένα μικρό σχόλιο σας αμέσως μετά την παρέμβαση αυτή για να πάμε στην περιφέρεια. Τούτη την ώρα, ένα νέο έγκλημα συντελείται εις βάρος του λαού και της πατρίδας μας. Ένα έγκλημα κοινωνικό, οικονομικό, εθνικό. Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει συμφωνήσει με την Τρόικα να χαρίσει τις τράπεζες σε ξένα κερδοσκοπικά φαντς και εγχώριους ολιγάρχες, να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να απελευθερώσει τις απολύσεις και να... Τι εσείς γνωρίστε και από το ρεπορτάζ, να συνήθιστα σκληρά... όσα ετοιμάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι οι μάσκες πια πέφτουν, κύριε Λιόπουλη, για ό,τι μας ετοιμάζετε και σας παρακαλώ από τη θέση του λειτουργού της ενημέρωσης τη Δευτέρα, την Τρίτη, αν έχετε απέναντί σας κάποιους από εκείνους τους βουλευτές που πιστεύοντας ότι αν ξεσπιτώσουν τους Έλληνες, τους πολίτες της Ελλάδας, αν κλείσουν και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα καταστήσουν το χρέος βιώσιμο. Θα πρέπει να τους ρωτήσετε. Δηλαδή, είναι παράκληση ενός πολίτη να εξηγήσουν σε έναν λειτουργό της ενημέρωσης, σε έναν δημοσιογράφο, για ποιο λόγο αυτό το Σαββατοκυριακό θα ψηφίσουν αυτά τα μέτρα. Εγώ ρωτούσα κάτι άλλο. Ρωτούσα πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται μπροστά και να είναι πρώτης γραμμής θέματα. Θέματα ίσονος σημασίας, η έκπτωση στα βιβλία για παράδειγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε μια Εννοείται η τιμή του βιβλίου. Εννοώ, μπαίνουν ζητήματα για τα οποία δεν τίθεται θέμα ότι θα διορθώσουν την οικονομία. Δεν μιλάμε για ιδιαθροτικές αλλαγές οι οποίες θα δώσουν νέες δομές και θα δημιουργήσουν αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα. Είναι προφανές ότι εδώ επιβάλλονται κάποιες μεταρρυθμίσεις, θα λέγαμε, πολύ βίαιο τρόπο. Και χωρίς να έχει προηγηθεί και να είναι ανυποψίαστοι αυτοί οι οποίοι θίγονται. Έτσι, εγώ δεν ήθελα τώρα να σας διακόψω, αλλά θα ενδεχομένως να προκαλέσω κάποιους τηλεθεατές μας, δημοκράτες, αριστερούς, λέγοντας το εξής. Αυτά τα 3,5 χρόνια έχουμε την επιβολή πολιτικών οικονομικών λιτότητας και πείτε μου εσείς μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Γιατί η τιμή βιβλίου δεν είναι μεταρρύθμιση. Θα σας πω όμως εγώ η κάτι άλλο. Η τιμή τότε του γάλακτος και η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ δεν είναι μεταρρύθμιση. Ναι. Και η χώρα μας έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις. Ναι, έχει ανάγκη. Δεν ξέρω και δεν έχω πρόχειρο στο μυαλό μου να σας αναφέρω ένα κατάλογο από μεταρρυθμίσεις. Όμως μπορώ να σας πω ότι στα 3 χρόνια αυτά, για παράδειγμα, είδα 2 δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου που λέγανε ότι τα spread, το ελληνικό επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου που έχει φτάσει στο 30% είναι σήμερα στο 6,5%. Ναι, μόνο από αυτό παράδειγμα. Δεν είναι μεταρρύθμιση. Όχι, αλλά λένε ότι είναι αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης. Ας πάμε λίγο πίσω. Αυτή η χώρα, και μάλιστα μιλάμε για μια χώρα που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι η πρώτη φορά που προεδρεύει. Υπάρχει πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το εξάμηνο της ελληνικής προεδρίας. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που από 5 Μαΐου, 6 Μαΐου του 2010 ενέσκυψε η λέλα από το Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπήρχε μια καραμέλα από πολίτες, δημοσιολογούντες και δημοσιογράφους και πολιτικούς που έλεγαν ότι καταστραφήκαμε γιατί μια σειρά από μεταρρυθμίσεις δεν ήρθαν ποτέ σε τούτο τον τόπο. Πείτε μου εσείς μια μεταρρύθμιση, το δημόσιο. Το δημόσιο για το οποίο πολύ έγκαιρα κάποιοι είχαμε πει ότι είναι ένα δημόσιο σαν τα μούτρα τους, ενώ του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Αφού λιδωρήθηκε, αφού φτάσανε ανερυθρίαστα συνάδελφοί σας να λένε ότι είναι 2 εκατομμύρια και χρειάστηκε να έρθει ο κύριος Ράιχενμπαχ και ο κύριος Τόμψεν. Δεν ήταν ντροπή να μην ξέρουμε και πώς είναι. Ακριβώς. Σαν χώρα. Ναι, μας βόλευε να μην ξέρουμε. Και δεν λέω του Σπυλιόπουλου και τη Δούρου. Μας βόλευε να μην ξέρουμε. Για να βάζουμε ημέτερους, για να καταστρέφουμε. Είχε παγιωθεί η άποψη ότι ήμασταν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο δημοσιογράφοι. Λοιπόν, όλοι μαζί. Μισό λεπτό. Όταν πήγαινε λοιπόν κάποιο καψερό σαν και εμένα και έλεγε, μα δεν είναι 1,5 εκατομμύριο. Και αν ακόμα είναι η κουβέντα, δεν πρέπει να γίνει έτσι. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια και την κουβέντα δεν την κάνουν σωστά. Αλλά να σας πω κάτι.
Παρότι αδικό τη συζήτηση, γιατί πρέπει να πάμε για την περιφέρεια, θα σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, τους φαρμακοποιούς τώρα. Έτσι, ή για το γάλα. Αυτά τα δύο. Θα σας πω το εξής. Όχι, όχι. Δεν είναι παράλογο σήμερα ένας νέος άνθρωπος να μην μπορεί να ανοίξει φαρμακείο και ο μόνος τρόπος είναι να αγοράσει μία άδεια από ένα φαρμακοποιό που συνταξιοδοτείται, ο οποίος την είχε πάρει δωρεάν παροχή από το κράτος και να δίνει 300.000 για να γίνει φαρμακοποιός. Δεν είναι παράλογο. Το ίδιο γάλα, το οποίο είναι 5 ημερών, αύριο θα έχει μια ταμπελίτσα που θα λέει 7 ή 9 ημερών. Το ίδιο, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο νόμος θα αλλάξει. Και αυτό ξέρετε δεν είναι το ίδιο, αλλά το ίδιο είναι να πάω και λίγο πίσω. Πάμε πάλι στο δημόσιο, επαναλαμβάνω. Πώς γίνεται η κουβέντα 4 χρόνια μετά το μνημόνιο, μικρό ή μεγάλο. Κανείς δεν συζητάει για τις υπηρεσίες και για την ποιότητα του δημοσίου. Ναι. Δηλαδή να σας πω κάτι. Έστω λοιπόν ότι το δημόσιο το περικόψουμε τόσο πολύ που στο τέλος μείνουν 150 νοματέοι. Αν οι 150 νοματέοι είναι οι μέτεροι του Υπουργού Σπηλιόπουλου, πάλι θα έχουμε έναν αποτελεσματικό δημόσιο. Όμως σας λέω κάτι άλλο. Πολλό δε μάλλον απολύσει καιρούς ύφεσης. Είμαι μαζί σας. Όμως εσείς θα είστε μαζί μου στο γεγονός ότι για τα προβλήματα που είναι δεδομένα ότι υπάρχουν με τον κλάδο των φαρμακοποιών, δεν υπάρχει καμία πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ που να λέει: διαφωνούμε με τη λογική της Τρόικας, διαφωνούμε με το μνημόνιο και με το μαχαίρι που κόβει οριζόντια τα κεφάλια που εξέχουν. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί να μην υπάρχει τίποτα κακό κείμενο για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι ναι, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχι, να παρέμβουμε. Αντιθέτως, πρώτη είστε εγώ. Σταθερά υπέρ όλων των ετοιμάτων. Πρώτη εγώ θα σας έλεγα ότι θα είχα διαφοροποιήσει και μάλιστα δημοσία, αν και εμείς με τη σειρά μας παίρναμε τη σκυτάλη από τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα που από το 1974, από τη μέρα που γεννήθηκα. Έτσι, από τη μέρα που γεννήθηκα ως τα σήμερα, το μόνο που κάνανε, τι ήτανε, μία συντεχνιακή λογική. Χαϊδεύαν αυτιά, είτε των ενστόλων. Τώρα, μισό λεπτό. Προχθές αισθάνθηκα περηφάνεια όταν βγήκε εκπρόσωπος αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας και είπε: εμείς δεν θέλουμε αυτά τα λεφτά για να αισθάνεται κάποιος άλλος ότι εμείς είμαστε πιο άξιοι. Λοιπόν, οι αγρότες ήταν δεξαμενοί ψηφοφόρων. Το δημόσιο ήταν δεξαμενοί να βολέψουμε δικούς μας ανθρώπους για να λειτουργήσουν ως επανεκλογή. Είναι έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, και τώρα, σας λέω, τα πέτρινα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ του 3% παλεύαμε απέναντι σε αυτές τις λογικές. Λοιπόν, άρα σας λέω ότι εγώ δεν είμαι θειασότης μιας πολιτικής που λέει μαζεύω από παντού τα παράπονα και τάζω σε όλους ότι θα τους τα κάνω την επόμενη μέρα. Θυμάστε τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Ραγκούση με τα πανό? Βεβαίως και τα θυμάμαι. Τα θυμάστε? Βεβαίως και τα θυμάμαι. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω διαφορετικής ιδεολογικής κατεύθυνσης, πιστέψτε με, δεν θέλουμε να γίνει τα ίδια στην πατρίδα μας. Συμφωνούμε να βάλουμε μια τελεία στα της γενικής πολιτικής και να εστιάσουμε λιγάκι στην δική σας υποψηφιότητα για την περιφέρεια. Ποια είστε μια αυτόνομη προσωπικότητα, ακόμη και αν στηρίζεστε από ένα κόμμα, η υποψηφιότητα είναι Δούρου και όχι ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν το καταλάβατε, με την παρέτησή σας από την βουλευτική σας έδρα, για την οποία μόνο τιμητικά μπορεί να σας πει κανείς και να σας απονείμει τα εύσημα, δημιουργήσετε πρόβλημα σε πολλούς συναδέλφους σας και από το δικό σας κόμμα, αλλά και από τα άλλα κόμματα, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να δώσουν τον αγώνα για την αυτοδιοίκηση έχοντας το βουλευτικό αξίωμα στο τσεπάκι. Ναι. Καταρχάς θέλω να πω αυτό που είπα και όταν ανακοίνωσα την παρέτησή μου. Ότι είναι βεβαίως μια προσωπική απόφαση, αλλά έχει συλλογικό πρόσημο. Εξηγούμε, ανήκω σε μια παράδοση όπως αυτή του Μανώλη Γλέζου που παρετήθηκε από βουλευτής για να πάει να υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ιστορικό χωριό όπως είναι στα Πειράθ. Όσον αφορά τους υπόλοιπους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πιστέψτε με, δεν ήταν κάτι το οποίο τους ξάφνιασε και το μάθανε και αυτοί με τη σειρά τους από τα τηλεπαράθυρα. Δεν είναι κάθε περίπτωση ίδια. Δεν έχει ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς τον ίδιο ρόλο. Είναι ιδεολογικός ο λόγος, δηλαδή εσείς πιστεύετε μέσα σας ότι αυτό εξυπηρετεί καλύτερα την προεκλογική σας κίνηση και τον προεκλογικό σας λόγο, ή ιδεολογικά λέτε ότι από τη στιγμή που εγώ εκτίθεμαι στην περιφέρεια και ζητώ την ψήφο τους για τη θέση αυτή, θεωρώ τίμιο να παραχωρήσω την έδρα μου στην Βουλή στον πρώτο επιλαχόντα του κόμματος? Δεν έχω μόνο μία απάντηση, αλλά σε επιστρέψουμε στο προηγούμενο. Να σημειώσω και όλους, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει, ότι εγώ δεν κάλεσα κανέναν να παραιτηθεί. Δεν είχατε και το δικαίωμα να το κάνετε. Όχι, το λέω γιατί ο απερχόμενος περιφερειάρχης
για τον οποίο ακόμα δεν ξέρουμε επίσημα αν είναι υποψήφιος. Ό,τι και να το ρωτούσατε, ο Σπηλιόπουλος ή άλλος συνάδελφος, το ρωτούσατε, ας πούμε, τι έργα έχει κάνει στην περιφέρεια, να παραιτηθούν οι ανθυποψηφοί, μου έλεγε. Πού το βρήκατε αυτό το πλεόνασμα, να παραιτηθούν οι ανθυποψηφοί μου. Θέλω να σας πω ότι τζάπα είναι τα λόγια στα τηλεπαράθυρα, να καλούσα και εγώ με τη σειρά μου να παραιτηθούν και οι υπόλοιποι. Άρα θα ήθελα με την ευκαιρία της φιλοξενίας σας να το κρατήσετε αυτό. Και τώρα τέλος, οι λόγοι για τους οποίους αισθάνθηκα την ανάγκη να παραιτηθώ από τη βουλευτική μου έδρα είναι για να τονίσω ότι αισθάνομαι, επαναλαμβάνω και αισθανόμαστε ότι είναι πολύ σπουδαία η περιφέρεια Αττικής για να υπάρξει έστω και ένας πολίτης, όχι στην περιφέρεια Αττικής, σε ολόκληρη την πατρίδα, που να αισθανθεί ότι δούρου για την περιφέρεια Αττικής το έχει δίπορτο. Τώρα θέλω να πω το εξής. Βλέπω μια αιμονή στις παρεμβάσεις σας που μιλάει πολύ για το μνημόνιο και τη θέση ότι ο Περιφερειάρχης πρέπει να αγωνιστεί για την ανατροπή και την αμφισβήτηση των μνημονιακών πολιτικών. Δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για μια, ας πούμε, διαχείριση καθημερινότητας και για μια υπόθεση που είναι λιγότερο περιοριστική από ότι είναι για μια κεντρική κυβέρνηση η υπόθεση του μνημονίου. Γιατί δίνεται τόσο μεγάλο βάρος? Δηλαδή η καθημερινότητα και η δουλειά του Περιφερειάρχη έχει δεσμεύσει από το μνημόνιο? Καταρχάς να πούμε ότι αν ήταν απλά μια αιμονή δική μου, θα ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Θα ξεμπερδεύαμε με την γραφικότητα της Δούρου και θα πηγαίναμε παρακάτω. Μονάχα που όσοι λένε ότι η ιστορία στις περιφέρειες Αττικής και όλης της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απλά διαχείριση, είναι ένα βήμα από το να καταργήσουμε τις εκλογές και να ορίσουμε τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες όπως διορίζουμε το Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, όπως διορίζουμε τους Γενικούς Γραμματείς. Επίσης, δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα. Η περιφέρεια Αττικής πριν το μνημόνιο δεν είναι το ίδιο με την περιφέρεια Αττικής μετά το μνημόνιο. Σκεφτείτε, Αστέρας, Ελληνικό. Θα τα πούμε αυτά. Και όχι μόνο. Τώρα, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όσοι προσπαθούν στο δημόσιο διάλογο να μας πούνε ότι αρκεί ένας καλός διαχειριστής που δεν θα κάνει χρήση της ψηφοφορίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όταν δεν μιλάμε για τον Περιφερειάρχη Αττικής ή την Περιφερειάρχη Αττικής. Πείτε μου ένα πρόβλημα που το μνημόνιο μπορεί να δημιουργήσει στον Περιφερειάρχη. Θέλω να σου πω ότι κάτσα και διάβασα όλα τα πρακτικά των τελευταίων 3,5 χρόνων. Χαρίζω τα υπόλοιπα χρόνια στον απερχόμενο Περιφερειάρχη, γιατί μιλάμε 2002-2014. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια χρειάζεται κάποιος για να επιλύσει, ας πούμε, τη διαχείριση σκουπιδιών στην Περιφέρεια Αττικής. Πόσα θέλει να του δώσουμε, άλλα 12. Εκεί λοιπόν θα δείτε ότι ενώ υπήρχε το περιθώριο για το Ελληνικό ή για τον Αστέρα, που τώρα έχει έρθει στα χέρια ενός διοικητικού συμβουλίου που μιλάει την Αγγλική για να συνεννοηθεί, το Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφίσει ενάντια σε τέτοιου είδους αποφάσεις, σας λέω χαρακτηριστικό παράδειγμα, και να μην τα ανακαλύπτει τώρα προεκλογικά, και δεν το έκανε. Μετά, γιατί υπάρχει τρομερή άγνοια, κύριε Σπηλιόπουλε, ο Περιφερειάρχης, η Περιφερειάρχης Αττικής μετέχει της πολύ σπουδαίας επιτροπής των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο αυτός από τις περιφερειάρχες. Αν πάνε καλά λοιπόν τα πράγματα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδεύουμε προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση των περιφερειών. Μάλιστα. Γιατί όπως βλέπετε με όλα αυτά που γίνονται με την Ουκρανία, με την κρίση χρέους του Νότου. Κλείστε το για να πάμε σε πιο πρακτικά ζητήματα. Λοιπόν εκεί πέρα ούτε φωνή ούτε ακρόαση διεκδίκησης. Είπατε πριν. Λέω δύο παραδείγματα, μπορώ να σας πω και άλλα. Εγώ θα σας πω λοιπόν, θα πάρω αφορμή από δύο θέματα που θίξατε, τα οποία νομίζω έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν το Ελληνικό. Το Ελληνικό λοιπόν, κατά πως φαίνεται, προχωράει προς αξιοποίηση μέσω του ομίλου του μοναδικού που υπέβαλε προσφορά. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον σε αυτά τα χρόνια που όλοι έφευγαν, για κάποιο λόγο έφευγαν. Ερώτηση, αν αύριο είστε περιφερειάρχης, ας πούμε ότι σήμερα υπογράφει το ΤΑΙΠΕΔ, λύνεται το θέμα, τελειώνουν οι εκκρεμότητες και υπογράφει να προχωρήσει αξιοποίηση με βάση την πρόταση που έχει κάνει ο όμιλος ο συγκεκριμένος. Εσείς ως περιφερειάρχης αύριο θα μπλοκάρετε αυτή τη συμφωνία? Δεν έρχομαι για να μπλοκάρω. Έρχομαι για να γκρεμίσω τα κακό σκήμενα και να γίνει μια σπουδαία αρχή να ξαναγίνει η Αττική αξιοβίωτη. Τι θα γίνει με το Ελληνικό όταν Απλώς σας λέω ότι εύχομαι να μην προλάβει αυτή η συμφωνία να κλείσει και σας λέω ότι ως πολίτης τούτης της χώρας έχω τεράστια ευθύνη να ξαναδούμε μερικά πράγματα. Γιατί τι είπατε και τα μάτια σας μηδίασαν, χαμογέλασαν. Είπατε ότι για ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια της περιφέρειας Αττικής, της Αττικής Γης,
Ξαφνικά βρέθηκε, κύριε Σπυλιόπουλο, μόνο ένας διαγωνιζόμενος. Mm-hmm. Αυτόχρημα, για όσους ανθρώπους έχουν περάσει από τον ιδιωτικό τομέα και εσείς ακόμα παραμένετε, λέμε ότι αυτός δεν είναι διαγωνισμός. Ή δεν είναι ελκυστικό το διακύβευμα. Έτσι. Και επειδή τρεις πρωθυπουργοί που δεν ήταν ούτε ο Σπυλιόπουλος ούτε ήταν Σιριζέοι είπαν ότι μιλάμε για ένα πάρκο που θα μπορούσε να είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο της Ευρώπης, θα μάλλον είναι ελκυστικό. 2.000 στρέμματα. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στον κόσμο. Ναι. Στον κόσμο. Ναι. Έχουν ακουστεί διάφορα μεγαλεπίβολα. Το συγκρίναμε με το Μονακό, mm-hmm. το συγκρίναμε με το Hyde Park, το συγκρίναμε με το Central Park. Άσχημα θα ήταν να είχαμε ένα Μονακό στην Αττική. Όχι. Προς Θεού. Αυτό που λέω μόνο είναι ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Και τις προάλλες με πάρα πολύ συγκίνηση συνάντησα έναν κύριο, ο οποίος μάλιστα μου είπε ότι μέχρι πρότινος ανήκε στη Νέα Δημοκρατία. Και μου είπε, βρε κοπέλα μου, εσύ που βγαίνει στα τηλεπαράθυρα, εάν το τετραγωνικό μέτρο στο καλύτερο φιλέτο της περιφέρειας Αττικής κοστίζει 80 ή 90 ευρώ ή παλαιότερα 60, mm-hmm. δεν καλούμε όλους τους Έλληνες που έχουν ακόμα 80 ευρώ στη τσέπη τους να τα αγοράσουν από ένα να έλθει στο ελληνικό δημόσιο πάντως πάλι. Πάντως διάβασα ότι ο Όμιλος στην ανακοίνωσή του λέει ότι με βάση τα αντισταθμιστικά που θα πληρώσει και αυτά που θα είναι υποχρεωμένος να κάνει για τις κοινοφελείς παροχές, ανέρχεται στα 850 ευρώ. Η τελευταία εξέλιξη που είχαμε ήταν κάποια αύξηση. 850 ευρώ λέει σε σχέση ότι είναι με το προηγούμενο. Τώρα, είδατε κι εσείς ως δημοσιογράφος και εγώ, λέμε διαβάζουμε. Εσείς θα το ξαναβάλετε στο τραπέζι, θέλω, λοιπόν, το θέμα, δεν υπογραφεί. Θέλω λοιπόν, κύριε Σπυλιόπουλε, να φτάσει μια μέρα που σε τούτο εδώ τον τόπο τα πράγματα θα γίνονται κατά πως πρέπει. Mm-hmm. Όταν θα προκυρήσουμε διαγωνισμό, θα έχουμε πολλούς διαγωνιζόμενους. Να αντιληφθούμε κάποια στιγμή ότι άλλο το ελληνικό δημόσιο και άλλο μια κρατικοδίαιτη οικονομία. Εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί βρεθήκατε σε ένα σπουδαίο φορέα που ήταν mm-hmm. η ΕΡΤ και είδατε εκεί πέρα τι έγινε. Βεβαίως, και είδατε και την αντιμετώπιση. Και λέω λοιπόν ότι για να ξεκινήσει και να είναι πολύ κοντά η μέρα που ο Σπυλιόπουλος και η Δούρου θα ζουν σε ένα αστικό, αυστηρό κράτος που θα υπάρχει δημόσιο, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Κύριε Σπυλιόπουλε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια Αττικής. Σας ρωτά ένας στο δρόμο, μια κυρία, ένας κύριος, σας λέει, πείτε μου σας παρακαλώ, τι θα αλλάξει στη δική μου την καθημερινότητα, εάν αύριο δεν λέγεται Ζουγουρός ή Κουμουτσάκος ή δεν ξέρω πώς Χαϊκάλης, αλλά λέγεται Δούρου η Περιφερειάρχης. Πείτε μου σας παρακαλώ τέσσερα πράγματα, πρακτικά, είναι πολύ πρακτικά, χωρίς να πολυλογούμε. Όχι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τα παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα, αν έχετε ήδη παρακολουθήσει. Θέλετε να διαφημίσετε την υποψηφιότητά σας. Ναι. Πείτε μου τα τέσσερα και θέλουμε να τη διαφημίσουμε με έργα και όχι με υποσχέσεις από τις οποίες νομίζω όλοι έχουμε μπουχτίσει. Για παράδειγμα, εμείς λέμε ότι η ίδια η πραγματικότητα επιτάσσει τις προτεραιότητες, όχι τι θα ήθελε καλή Δούρου. Είναι τα ζητήματα των κοινωνικών υποδομών, της ανεργίας και της σοβαρής κεφαλοποίησης και απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να περηφανευόμαστε επειδή αγγίζουμε το διψήφιο σε καιρό ενώ το διψήφιο στην απορροφητικότητα των κονδυλίων σε καιρό ανθρωπιστικής κρίσης. Κοινωνικές δομές του Δήμου, της Περιφέρειας. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε ήδη εντοπίσει τα τελευταία χρόνια εξωφρενικά, αν δεν ήταν τραγικά, ελλείμματα. Όπως επαναλαμβάνω, σε ευρωπαϊκή περιφέρεια προεδρεύουσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Δυτική Αττική δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα. Ναι, βέβαια, γνωστό. Οπότε φαντάζομαι αυτό είναι ένα από τα θέματα όχι, τα οποία... Όχι, προσέξτε. Αυτό δεν το τάζω τώρα στους κατοίκους Ανατολικής Αττικής. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε ότι είναι τεράστια τα ελλείμματα και σε υποδομές και σε άλλους τομείς. Είναι όλα χαρτογραφημένα και λυπάμαι πάρα πολύ που την ίδια στιγμή που επαναλαμβάνω σε μια ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει αποχετευτικό σύστημα, κάποιοι κομπάζουν ότι έχουν mm-hmm. παρκάρει τα λεφτά σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και τα τοκίζουν. Είμαστε περιοχή Καλογρέζας, Νέας Ιωνίας, δίπλα είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Μας ακούνε σίγουρα πολλοί αξίδες με μια κουβέντα. Η ιστορία του γηπέδου της ΑΕΚ θα προχωρήσει αν βρεθείτε στην περιφέρεια. Ναι, εγώ λέω ότι η μόνη περίπτωση να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ και να γίνει για τους φιλάθλους, για τους οπαδούς, για τον κόσμο της Νέας Φιλαδέλφειας και για την αγορά είναι με αλλαγή του Περιφερειάρχη. Ξέρετε τι έγινε. Θα συνδράμει η Περιφέρεια όταν θα είστε εσείς στην θέση της Περιφέρειας. Μπορεί να μιλάμε πάνω σε κρίσιμες ώρες για τη συνεδρία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί με ενημερώσουν ότι περνάει ως τροπολογία κάτι σχετικό mm-hmm. σε σχέση με τις αρμοδιότητες της περιφέρειας και τα γήπεδα. Μάλιστα. Και θέλω να πιστεύω ότι εντός ολίγων 24 ώρων θα το έχουμε ξεκαθαρίσει. Θέλω όμως να σας πω κάτι.
Με το που τόλμησα να ρωτήσω το αυτονόητο, τι γίνεται, βρε παιδιά, με το γήπεδο της ΑΕΚ και τις υποσχέσεις του απερχόμενου περιφερειάρχη, στρατή ηλεκτρονική και έντυπη. Mm-hmm. Προσπάθησαν να πούνε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν αλλάξουν τα πράγματα, δεν θα γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ, όσο να είναι τώρα, mm-hmm. και θα έρθει δούρο να τον γκρεμίσει. Και λέω λοιπόν, με την ευκαιρία της φιλοξενίας σας εδώ, ότι αν νομίζουν και οι οπαδοί της ΑΕΚ και όλοι οι κάτοικοι της περιφέρειας Αττικής ότι τους αξίζει αυτή η κοροϊδία, ότι τους αξίζει η ζωή που ζήσαν τα τελευταία 3,5 χρόνια, επαναλαμβάνω, με αυτή τη δίκηση χαρίζω από το 2002 στα θα σήμερα. Θα γίνει το γήπεδο. Ναι, λέω, ναι, ξανά, λέω, ας ξαναψηφίσουν τους ίδιους, ας μην κάνουν τίποτα. Αν νομίζουν ότι μας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια, mm-hmm. και υπάρχει μια τρύπα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, ας συστρατευτούν με άλλα σχήματα. Είδα πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα σας, όταν ανακοινώσατε την, έτσι, ένα πλέγμα πρωτοβουλειών, και το άνοιγμα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στους πολίτες. Πώς το φαντάζεστε αυτό, δεδομένου ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, όσες δεν έχουν ελαττηθεί, είναι σε άθλια κατάσταση και δεν ξέρω πια αν υπάρχουν χρήματα, όχι για να συντηρηθούν, για να φυλαχθούν καν. Ωραία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να χρειαστούν χρήματα. Ξέρετε, υπάρχουν μέτρα τα οποία για να ληφθούν δεν χρειάζονται να σπαταληθούν πόροι και υπάρχουν μέτρα με τους οποίους μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους. Και όταν κλείνεις κάποια λαμπρά, θα έλεγα, κτίρια, γιατί κάποια άλλα είναι εμφανώς ότι γίνανε απλώς για να χορτάσουν κάποιοι εργολάβοι, μπορείς εν τέλει και να εξοικονομήσεις, mm-hmm. από τη μη καταστροφή τους. Λοιπόν, εσείς εδώ, προσερχόμενος κάθε μέρα στη δουλειά σας, φαντάζομαι ότι θλίβεστε με τον Απίστευτα. Βλέποντας απέναντι τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Είναι θλιβερό. Και φαντάζομαι ότι. Δεν νομίζω να συμβαίνει αλλού. Ασυνείδητα κάνετε. Πάτε πίσω, ενδεχομένως και νοσταλγικά, με εκείνες τις μέρες. Όπου είχαν δημιουργήσει προσδοκίες στον κόσμο. Όπου, αυτά τα ερείπια βλέπουμε. Όπου ακριβώς όσοι τολμούσαμε να λέμε τότε, κύριε Σπυλόπουλο, ότι δεν το κάνουμε καλά. Οπότε θα μπορούν αυτές να διαχειριστούν κεντρικά από την περιφέρεια και να δοθούν στους πολίτες. Ναι, και θέλω να σας πω. Γιατί είδα και για ελαφριά αναψυχή, ας πούμε. Ναι, ελαφριά αναψυχή. Θέλουμε γενικά και πιστεύουμε στη μεικτή χρήση. Απλώς ο ιδιώτης να μην έρχεται να αλληλατήσει, ναι. να έρχεται. Χρήματα όμως θα χρειαστούν για να γίνει αυτό. Βεβαίως, γι' αυτό και λέμε και για μεικτές κρίσεις, όπως και για το ελληνικό. Μάλιστα. Απλώς ο ιδιώτης είναι άλλο να έρχεται να αλληλατήσει ως κοτσαμπάσης φεουδάρχης και είναι άλλο να έρθει να έχει αυτός ένα όφελος και να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Βιάζομαι να κάνω το τελευταίο ερώτημα, γιατί ήδη έχουμε υπερβεί το χρόνο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνω. Επειδή αρχίσαμε τον κύριο Τσίπρα, να τελειώσουμε τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι στις 25 Μαΐου ο λαός θα δώσει την απάντηση. Και λέω εγώ, 25 Μαΐου τι ψηφίζουμε? Ψηφίζουμε περιφέρεια, ψηφίζουμε δήμους, ψηφίζουμε Ευρωβουλή ή ψηφίζουμε εθνικές εκλογές? Η διάσταση που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πάμε για μια εθνική ψήφο εθνικών εκλογών. Πάντως λέω ότι είναι πολύ σπουδαίο να προσέλθουμε στην κάλπη. Διότι, αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου άλλο αυτό. Διότι αν δεν προσέλθουμε στην κάλπη, αν δεν ασκήσουμε ως πολίτες έλεγχο στις δυνάμεις που αυτή τη στιγμή κάνουν πάρτι στη ζωή μας, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτε. Ας έρθει λοιπόν ο κόσμος να ψηφίσει και για την περιφέρεια. Και κοιτάξτε πόσο προσεκτικά σας μιλάω. Δεν σας λέω να έρθει να ψηφίσει τη Ράντη Δούρου τη δύναμη ζωής, mm-hmm. διότι και η γενιά μου και οι μικρότεροι τους πείσανε κυβερνώντας τον τελευταίο χρόνο ότι δεν είναι και τόσο τρέντι και μόδα να ψηφίζεις. Mm-hmm. Και όταν δεν ψηφίζεις δεν ελέγχεις, και όταν δεν ελέγχεις η κατάσταση δεν αλλάζει. Να έρθουν λοιπόν να ψηφίσουν και για την περιφέρεια και για το Δήμο τους και για τις ευρωεκλογές. Γιατί κύριε Σπυλιόπουλε, βλέπετε τεκτονικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το οποίο εκπορεύονται πολλά. Μάλιστα. Ακόμα και για το γραμματικό. Ναι. Ακόμα και για τα σκουπίδια. Μην το ανοίξετε. Ευτυχώς ο έλεγχος δεν ασκήθηκε από την περιφέρεια Αττικής. Mm. Μάλλον από εκεί δεν θα περίμενα τίποτε. Ασκείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω ολόψυχα να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Και εγώ. Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Όχι καλό κουράγιο, γιατί μας είπε και όλοι Ρεν, καλό κουράγιο Έλληνες και καταστραφήκαμε. Αυτό μπορείτε να το πάρετε πίσω. Καλή δύναμη, σας εύχομαι τα καλύτερα. Και μακάρι να τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Βεβαίως. Ευχαριστώ και εσάς, φίλε.